Δέμος Παναγιώτης είμαι, κάτοικος Τρίπολης, αλλά έχω και σπίτι και μένω το καλοκαίρι στα Ανδριανά. Και η καταγωγή μου είναι Δωμένικης. Βρισκόμενος το καλοκαίρι εκεί, διαπιστώσαμε μια σειρά προβλήματα. Χωρίς να θέλαμε, αυτό που επιδιώξαμε ήταν να τα θέσουμε υπόψη του Δήμου, να συζητηθούν και σε συνεργασία να μπορέσουν κάποια από αυτά τα ζητήματα να λυθούν. Η εντύπωση δε που είναι όλο το κατοίκον που μένουν εκεί, διότι τα ολαλά έχουν πια μια ιδιομορφία, ότι τα συμφέροντα των πολλών κατοίκων είναι στα κάτω δολενά, λίγοι από αυτούς ανεβαίνουν επάνω και περισσότερο τους ενδιαφέρει τα προβλήματα που υπάρχουν στα κάτω δολενά και να λυθούν αυτά και τα άνθρωπο των άλλων δολιανών, ο οικισμός όλος έχει εγκαταληφθεί στην ουσία. Δεν θέλουμε, ούτε θέλαμε, ούτε ήταν στην πρόθεσή μας, τα είδατε και το υπόμνημα, να έρθουμε σε αντιπαράθεση με το Δήμο ή με τον Δήμαρχο ή με κάποια παράταξη. Η επιδίωξή μας είναι να βρούμε λύσεις στα προβλήματα που έχουμε. Και ξεκινήσαμε, είδατε, με το ιστορικό που υπάρχει. Και πιστεύω σε αυτό πλησιάζει ο χρόνος για τον γιορτασμό των 200 χρόνων και θα πρέπει, επειδή έχουμε πολλά ιστορικά χωριά εδώ στο Δήμο της Βόρειας Κοινουρίας που παίξανε όχι απλώς συμπληρωματικό ρόλο, πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή τη λύση και θα γιορταστούν τα 200 χρόνια, πρέπει από τώρα να προετοιμαστούμε ούτως ώστε να είναι ένας γιορτασμός αντάξιος της προσφοράς του τόπου μας στον εθνικό αγώνα, αλλά ταυτόχρονα να δούμε και το πρόβλημα που υπάρχει σε αυτά τα χωριά που σήμερα χτίζουν. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Θα έρθω τώρα στα ζητήματα. Είναι το ζήτημα της προστασίας. Μπορεί να μας είπε και εγώ δεν διαφωνήσω ότι μπορεί να έγινε συζήτηση στην πολιτική, στην επιτροπή εκεί που ήταν με την πυροσβεστική, αλλά δυστυχώς η εντύπωση που υπάρχει στους κατοίκους που μένουν εκεί είναι ότι ούτε οι κρουνοί έχουν χρόνια να δοκιμαστούν αν λειτουργούν, οι δασικοί δρόμοι που είναι προστατευτικοί σαν δόνες πυροπροστασίας έχουν εγκαταληφθεί για αρκετά χρόνια, με αποτέλεσμα σε περίπτωση πυρκαγιάς θα καούν οι περισσότεροι πολλοί κάτοικοι εκεί σαν τα ποντίκια. Και υπάρχει η εντύπωση από την πυρκαγιά του 1988, τότε που συνέβησαν αυτά τα γεγονότα. Εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε να υπάρχει μια άμεση σχέση του Δήμου με τους κατοίκους εκεί, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα, να υπάρξει διάλυση, να υπάρξει ο δρόμος διαφυγής, να υπάρξει, λέμε, να εξεταστεί αν χρειάζεται ή όχι το ρόλο αυτόν στο παρελθόν. Το πέσανε τα χωράφια, διότι καλλιεργιώτησαν τα χωράφια και σε περίπτωση πυρκαγιάς και τα ζώα που βόσκανε στις περιοχές αυτές και δεν υπήρχε πρόβλημα. Σήμερα όμως είναι φωξημένο πρόβλημα. Για την ίδρυση θα σταματήσω. Το χωριό ιδρύεται από πηγές και γεωτρήσεις. Από ότι υπάρχει εκεί η εντύπωση, οι δεξαμενές βρίσκονται σε άθλια κατάσταση. Έχουν εγκαταληφθεί. Μετά το έγγραφο που είχαμε εδώ, που καταθέσαμε το Σεπτέμβριο, πράγματι ήρθε η ΔΕΙΑ και καθάρισε την κεντρική δεξαμενή μόνο απ' έξω, από τα βάθη. Είναι από 3-4 πηγές πηγαίνει το νερό εκεί, έχουν να καθαριστούν πάνω από 5-6 χρόνια οι πηγές. Οι δεξαμενές και η κεντρική δεξαμενή είναι ανοιχτή, παίρνουν μέσα από δίκαια οτιδήποτε μπορεί να μπει που θα πρέπει να ληφθεί μέχρι να είναι κλειστές. Μάλιστα είχαμε καταθέσει και στη ΔΕΙΑ και στο Δήμο εδώ και φωτογραφίες που πιστοποιούν αυτά τα πράγματα.
και το μόνο που γίνεται είναι μία κατάχρηση χλωρίου. Μάλιστα, από τεχνικό λάθος στο παρελθόν, η σωλήνα καθαρισμού είναι πάνω από τις σωλήνες που πηγαίνει το νερό στο, νερό στο χωριό, στη γερμανική ίδρυση. Με αποτέλεσμα, κάποτε πριν χρόνια που την καθαρίσαν, την καθαρίσαν με κουβά και παρέμεινε η ίδια κατάσταση. Ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει και απλώς το θίξαμε, γιατί έχουμε κάνει και διαμαρτυρία και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, είναι πάνω από τις πηγές που υπάρχουν στο χωριό, είχε δοθεί άδεια το 2011 για την δημιουργία αιωλικού πάρκου πάνω από το Στοναγιολιά των Βεβαίων. Περάσανε το δίκτυο πάνω από τις πηγές και μάλιστα χρησιμοποιήσαμε, όπως είδαμε, και καλώδια εμποτισμένα με αρσενικό. Δηλητήρια, για να είναι προστατευμένα από τα ποντίκια και τα τροπικά που υπάρχουν εκεί, σκύρου, υπάρχουν αρκετοί σκύρου. Και ταυτόχρονα, εκεί που υπήρχε από το Δραγούνι προς τα πάνω, που υπήρχε η ζώνη πυρασφάλειας, ανοίξαν ένα τεράστιο δρόμο, καταστρέψανε πέφτα, καταστρέψανε κέντρους, χωρίς τους είχε δώσει, λέει, άδεια το δασαρχείο. Πάντως υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Πάνω από τις πηγές να υπάρχουν καλώδια εμποτισμένα με αρσενικό. Αυτό που ζητάμε άμεσα εκεί, υπάρχουν δύο γεωτρήσεις που ιδρεύανε το χωριό. Μία ήταν η κοινοτική, έχει βουλώσει και έχει βουλώσει για χρόνια. Και μάλιστα από ό,τι λένε κάποιοι εκεί, γιατί είχε γίνει ανάλυση του νερού, από την κοινοτική γεώτρηση ήταν καλύτερη ποιότητα στο νερό. Τώρα, ιδρεύεται από τις πηγές που βρίσκονται σε άθλια κατάσταση και θα πρέπει η ΔΕΙΑΤ, αυτό ζητάμε, να έρθει να τις καθαρίσει. Να καθαρίσει, να βάζει προστατευτικά, να μην παίρνουν μέσα ποντίκια και ζώα και στις δύο δεξαμενές και στην άλλη που μπαίνει τώρα, που μπαίνει το νερό από τη γεώτρηση του Αθλητικού Συλλόγου. Έκλεισε η μία και υπήρχε η γεώτρηση του Αθλητικού Συλλόγου και ιδρεύεται ένα μέρος του χωριού από τη γεώτρηση του Αθλητικού Συλλόγου. Να λυθούν αυτά τα άμεσα προβλήματα. Και να εξετάσει ο Δήμος, εμείς θα σας αφήσουμε και τα έγγραφα που έχουμε στείλει και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στους επιθεωρητές περιβάλλοντος για το δίκτυο, και εκεί να σας πω μόνο το εξής και να μας ανησυχήσει περισσότερο. Από το 88 και μετά τη μεγάλη πυρκαγιά, στο χωριό γίνανε 4 πυρκαγιές. Μία κοντά στο δρόμο και οι άλλες 3 γίνανε από το Δραγούνι μέχρι το Ζυγό επάνω, εκεί που πέρασε το δίκτυο της εταιρείας που έχει φτιάχνει το ελληνικό πάρκο. Μέσα από το 11 και μετά, το 11 διοδοτήθηκε αυτό, γίνανε σε αυτό το χώρο 3 πυρκαγιές. Έπρεπε να είχαν κηρυχθεί αναδασωτές, δεν ξέρουμε αν είχαν έρθουν κηρυχθεί αναδασωτές, και εκεί πέρασε το δίκτυο του ελληνικού πάρκου. Σύμπτωση, τύχη ή σκοπιμό. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει... Σύμπτωση. Ναι. Που πρέπει να εξεταστεί. Ένα άλλο ζήτημα που πιστεύουμε είναι ότι είναι τα κοινωνικά γραφεία που υπάρχουν στα Άνω Λιανακού, είναι δημοτική περιουσία. Το ένα, το παλιό κτίριο, έχει μια ανοιχτή πλάκα από το πάγο και έχει και κινδυνεύει με κατάπτωση. Και είναι και το άλλο δίπλα που χρησιμοποιείται σήμερα ως γραφεία του Πολιτιστικού Συλλόγου. Και αυτό χρειάζεται συντήρηση. Αλλά το ένα κινδυνεύει εκεί. Θα ήταν καλό ο Δήμος να ασχοληθεί με τα κτίρια αυτά, να δει μπορούν να αξιοποιηθούν είτε σαν Δήμος είτε να δοθούν σε κάποιο ιδιώτη εκεί που ενδιαφέρεται να αξιοποιηθούν και να μην κρεμιστούν. Διότι αν θέλετε στην εικόνα του χωριού, όταν βλέπουμε εγκαταλελειμμένα σπίτια, εγκαταλελειμμένα κτίρια, δεν βοηθάει
στην κατεύθυνση που σήμερα μπορεί να ζήσει και να αναπτυχθεί το παιδί. Τέλος, είπαμε αυτό που είπαμε και επιμένουμε. Στο χωριό βρίσκονται κατά καιρούς και το καλοκαίρι, γιατί έχουμε και τουρισμό το καλοκαίρι, βρίσκεται ξένος κόσμος. Σε περίπτωση του Ιταλιάς δεν γνωρίζει αν θα συμβεί ομιγέννητο κάτι, που θα πάει. Όμως, στο χωριό είναι συγκεκριμένοι κάτοικοι, είναι οι ταβέρνες, οι ιδιοκτήτες που είναι στις ταβέρνες, στο δασικό χωριό, στους ξενώνες που υπάρχουν, που θα πρέπει να γίνει μια άσκηση ενημέρωσης αυτών των ανθρώπων που ζουν εκεί και θα είναι εκεί σε περίπτωση κινδύνου να λειτουργήσουν με τέτοιο τρόπο να ξέρουν τι θα κάνουν. Αυτά θέλαμε, σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε και ελπίζουμε να υπάρχει μια πιο στενή σύνδεση του Δήμου με τους κατοίκους εκεί, με το πολιτιστικό σύλλογο που υπάρχει, τους κατοίκους που υπάρχουν, παίρνοντας υπόψη ότι, σας είπα, τα Δολιανά σήμερα, η κύρια οικονομική του δραστηριότητα είναι στα κάτω Δολιανά και αυτό μένει. Να πω και το τελευταίο, πρόσφατα, όχι μόνο στο χωριό το δικό μας, μπαίνει σημαντικά το ζήτημα της ασφάλειας. Ανοίξανε πάρα πολλά σπίτια και μέσα στα Δολιανά και στο Δραγούνι κλέψανε όλα τα μαγαζιά εκεί και τα σπίτια που βρισκόνται στο Δραγούνι και από ό,τι πληροφορήθηκα και σχεδόν σε όλα τα σπίτια στα Δέρνα. Πιθανόν και σε άλλα χωριά. Το πρόβλημα της ασφάλειας πρέπει πιστεύω να το δούμε ιδιαίτερα. Ευχαριστώ πολύ.